Φίλες τηλεθεάτριες, αγαπητοί τηλεθεατές, συνεπείς στο ραντεβού μας της Τρίτης, έρχομαι να προσθέσω σε ό,τι είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εν συντομία αυτή τη φορά, απαντώντας στην κυρία Κουλούρη, τη συνάδελφο την κυρία Κουλούρη, ότι σε ό,τι αφορά την τουρκική εκδοχή για την ελληνική επανάσταση, ο Αχμέτ Τζευντέτ Πασάς, ο οποίος όπως ανέφερα είναι ο ιστορικός, ο χρονικογράφος θα λέγαμε, ο επίσημος του Οθωμανικού κράτους, ο οποίος κατέραψε τα γεγονότα σε πολύτομο έργο του, το Τζευντέτ Ταρχή, που περιλαμβάνει ακριβώς και τα γεγονότα της ελληνικής επανάστασης κατά λεπτός, ο οποίος όπως φαίνεται είχε μελετήσει και την ιστορία της ελληνικής επανάστασης του Τρικούπη και άλλες πηγές, διαψεύδει τα όσα η κυρία Κουλούρη ανέφερε για την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, περίπου δηλαδή, και ειδικά ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ένας εξαίρετος επιστήμονας, είναι από τους διδάκτορές μου, από τους καλύτερους διδάκτορές μου. Το διδακτορικό του αναφέρεται στο θέαμα και το ακρόαμα της, στην περίοδο της Οσμανοκρατίας, στους κυρίως Ρωμιούς βέβαια, και κυρίως για την αστικά τραγούδια, η αστική μουσική, η οποία είναι μια βυζαντινή μουσική με έγχορδα κυρίως, η οποία έχει τελείως λησμονηθεί και έχει δουλέψει πάνω σε μισμαγές, και πέραν αυτού γνωρίζει τουρκικά ο ίδιος, έχει πάρει μερικά χρόνια μάθημα γλώσσας, έχει πρόσβαση σε τουρκικές πηγές. Και πέραν αυτού ότι είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος και δημοφιλής τους συναδέλφους του στον Πειραιά και τον έχουν εκλέξει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και εκπροσωπεί και την Ελλάδα στις Βρυξέλλες και στην Σύνοδο εκεί των Νομικών, δίνει μία απάντηση βασιζόμενος στο βιβλίο του Νικηφόρου του Μοσχόπουλου, στο οποίο αναφέρθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν αλεκτροφωνήσει ο κύριος Σταθακόπουλος έδωσε την απάντηση, η οποία είναι αποστομωτική. Αλλά πέραν τούτου θα σας διαβάσω ένα mail, το οποίο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο του ήρθε στον κύριο Σταθακόπουλο από τον Σουκρού Ιλτζάκ, γνωστό μελετητή και συγγραφέα, ο οποίος είναι φίλος του, δεν είναι δικός μου φίλος. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, φίλε. Τον κύριο Βερέμι τον ξέρω, αλλά όχι καλά. Μου ήταν πάντα ευγενικός και βοηθητικός και έστειλα ένα μέρος της διατριβής μου για να μην χαλάσω το χατήρι του. Τον κύριο Τατσόπουλο τον είδα για πρώτη φορά στο ντοκιμαντέρ. Εγώ δεν ήμουν ούτε στην εκδοτική ομάδα, ούτε στο ντοκιμαντέρ. Δεν παρακολουθώ τις συζητήσεις από κοντά, μου τα λένε οι φίλοι. Αλλά μπορώ να πω ότι το βρίσκω περίεργο και κάπως ευτελές να τρώγεστε μεταξύ σας χαζοέλληνες. Ο κόσμος δεν γυρνάει γύρω από τους Έλληνες και την Ελλάδα. Εφόσον γράφουν τέτοια οι Έλληνες ιστορικοί, θα παραμείνουν στην επαρχία της επιστήμης. Θα το δείχνω αυτό καλύτερα όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο μου. Συγχαρητήρια για τα βιβλία σου. Φιλιά, ο Σουκρού Ιλτζάκ. Είναι πραγματικά μία επαρχιώτικη αντίληψη, την οποία έχουν οι ιστορικοί στην Ελλάδα. Και από τη μία πλευρά
και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο επαρχιωτισμός είναι το χαρακτηριστικό της ιστοριογραφίας στην Ελλάδα κατά το μέγιστο μέρος. Δηλαδή και οι εθνικές εξάρσεις και οι αντίθετες κινούμενες απόψεις, οι οποίες κινούνται ακριβώς στο αντίθετο ρεύμα, μηδενίζοντας την ελληνική υπόσταση, θα σας διαβάσω για παράδειγμα εδώ, χάρη παιδιάς, το εξής απόσπασμα κάποιου Νάσου Θεοδωρίδη, «Ο μύθος της γνήσιας ελληνικότητας των Ποντίων». Οι αυτοαποκαλούμενοι Πόντιοι είναι το εκχριστιανισμένο σκέλος της παρακαυκάσιας ηθαγενούς φυλής των μουσουλμάνων Λαζών, που αποπέμφθηκε στην Ελλάδα το 1923 βάσει της συνθήκης της Λοζάνης. Το δεύτερο και πλειοψηφούν σκέλος των Λαζών παρέμεινε στο Λαζιστάν, Πόντος, επειδή ασπάζεται το μουσουλμανικό θρήσκευμα. Ταυτιζόμενοι φυλετικά με τους Πόντιους, οι Λαζοί αποτελούν γηγενή λαό της βορειοανατολικής Τουρκίας με καυκάσια καταγωγή και ιδιάζουσα γλώσσα που μοιάζει με τον Γεωργιανή. Η ιστορία ουδέποτε ανέδειξε ελληνοποντιακή εθνότητα. Λοιπόν, τέτοιου είδους κείμενα, και υπάρχει μια απάντηση του Γιώργου Πολυχρονίδη που μου ήρθε, η οποία είναι, λέει, αν δεν είναι μισθοδοτούμενος πράκτορας της Τουρκίας ΜΙΤ. Το γελίο αυτό υποκείμενο βρίζει, βέβαια, αξιολογική κρίση. Είναι τελείως δογματικός, εμπαθής και ενοχικός βλάξ. Αγνοεί στοιχειοδό στην ιστορία του Πόντου. Η τοποθέτηση του είναι άκρος αντιεπιστημονική και βέβαια αντιεπιστημονική. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσω αυτό, αλλά τέτοιου είδους κείμενα πλέον είναι συχνά και όπως θα πω στη συνέχεια, αυτή η άποψη τίνει να γίνει, αν δεν είναι ήδη, η δεσπόζουσα άποψη η οποία κυριαρχεί στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του ελληνικού κράτους. Δηλαδή το ελληνικό κράτος τώρα έχει αποδεχθεί αυτό το πλαίσιο μιας ιδεολογίας, μέσα στο οποίο κινείται η ιδεολογία, η κρατική ιδεολογία. Και γι' αυτό όλα τα κόμματα, όλα, ανεξαιρέτως όλα, συμπεριλαμβανομένου και του λαού, γιατί μπορεί να βγάζει μερικές άναρθρες κραυγές, αλλά στην ουσία, όταν θα δείτε, το λαός αποτελεί ένα κομμάτι του συστήματος. Δηλαδή θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, το οποίο αναφέρεται στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Εάν πάρετε ένα ρολόι και χρονομετρήσετε τα δευτερόλεπτα στα οποία βγαίνει ο εκπρόσωπος του λαός ή ο πρόεδρός του και κάνετε μία αναλογία με το πόσα δευτερόλεπτα είναι στα κανάλια, όλα τα κανάλια, τα ιδιωτικά κανάλια και, και τα κρατικά κανάλια, η εμφάνιση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά για παράδειγμα, θα δεις μια δυσαναλογία τεράστια. Διότι ευνοείται το λαός όχι διότι είναι κόμμα κοινοβουλευτικό, αλλά διότι έχει ενταχθεί στο σύστημα το πολιτικό. Είναι ένα κομμάτι του συστήματος. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Μπακογιάννη, όπου και αυτή έχει ενταχθεί. Και βέβαια αυτό γίνεται προς καταράκωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο όπως φαίνεται το σύστημα δεν τον πολύ πάει. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία και ίσως μας απασχολήσει αργότερα, ίσως στη σημερινή εκπομπή, ίσως σε μια επόμενη εκπομπή. Θέλω λοιπόν να τονίσω εμφαντικά ότι η δεσπόζουσα αυτή η ιδεολογία ξεκινάει με την, τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, με την διαπίστωση από ξένα κέντρα εξουσίας κυρίως, ότι η ελληνοτουρκική αντιμαχία στηρίζεται σε στερεότυπα και σε αντιλήψεις του ελληνικού λαού για τον τουρκικό λαό και είναι ψυχολογικό πρόβλημα το οποίο έχουν οι Έλληνες για τους Τούρκους. Ότι όλη αυτή η διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα των Ελλήνων, κυρίως των Ελλήνων. Οι Τούρκοι δεν έχουν αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα. Έχουν κυρίως των Ελλήνων. Γι' αυτό
Και είναι τώρα δεκαετίες που με τη μέθοδο της ενστάλλαξης σταγόνα-σταγόνα-σταγόνα-σταγόνα αλλοιώνεται η βασική, η θεμελιώδης προσωπικότητα, όπως θα έλεγε, στο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας, ο Κάρτινερ και ο Λίντον, δύο κορυφαίοι κοινωνικοί ψυχολόγοι, στο περίφημο έργο τους «The Psychological Frontiers of the Society», είναι παλιό βιβλίο αυτό, παλιό έργο, όπου δίδεται ο όρος ποια είναι η βασική προσωπικότητα, η θεμελιώδης προσωπικότητα, personalité de base που λέμε. Λοιπόν, αυτή η αλλίωση γίνεται συστηματικά. Γι' αυτό και αναλώνονται τεράστια κονδύλια. Τεράστιες, αν θέλετε, επιχειρήσεις ψυχολογικής ανατροπής της κατεστημένης αντίληψης των Ελλήνων κατά τη δική τους κρίση. Και ό,τι γίνεται εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Όλοι, ό,τι γίνεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, υπάρχει η άλλη πλευρά, η οποία περιθωροποιείται όποιος έχει αντίθετη άποψη. Δηλαδή, εάν, για παράδειγμα, ήταν μονολιθική, εθνικιστική η ιδεολογική κατεύθυνση ή, αν θέλεις, απλώς και ο πατριωτισμός αυτός καθεαυτός, ο οποίος τώρα είναι τελεί υπονδιωγμών. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Εάν ήταν, λοιπόν, μονολιθική η άποψη αυτή και όποιος είχε αντίθετη άποψη πήγαινε στο περιθώριο, τώρα αντεστράφησαν οι όροι. Και τώρα όποιος έχει αντίθετη άποψη από αυτήν την έξωθεν κατευθυνόμενη και χρηματοδοτούμενη αντίληψη, η οποία είναι η επίσημη, η του κράτους αντίληψη, η των κομμάτων αντίληψη, σε γενικές γραμμές, και δεν μπορείς να βγάλεις τσιμουδιά, είναι, αν θέλετε, με την ίδια μέθοδο, με την ίδια λογική, με την ίδια τακτική εφαρμόζονται. Είναι, όπως λέγω, ότι έχουμε δημοκρατία, βέβαια, και δεν έχουμε τον διωγμό της σκέψης από την ασφάλεια. Ωστόσο, τη λειτουργία του ασφαλίτη σήμερα την επιτελούν οι δημοσιογράφοι, επώνυμοι δημοσιογράφοι, σε μεγάλα κανάλια και στα κρατικά κανάλια. Αυτό τους κάνει να είναι οι ασφαλίτες της σημερινής εποχής. Οι δημοσιογράφοι, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης κτλ. Αλλά για να γίνει αυτό, υπήρξε μία, για παράδειγμα, μία δημοσκόπηση με μερικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, το όνομά μου. Εάν τυχόν, πόσο επηρεάζουν την ελληνική κοινή γνώμη. Και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ υψηλά. Κατόπιν τούτου, ξεκίνησε μία εκστρατεία εναντίον μας από συγκεκριμένα πρόσωπα, ξεκινάει από την κυβέρνηση Σιμίτη αυτό, και συνεχίζεται την Νέα Δημοκρατία ακόμα πιο έντονο και φτάνει στις μέρες μας. Λοιπόν, είναι ακριβώς τότε που μας περιθωροποιούν εντελώς. Θυμάμαι, είχα μία λαμπρή εκπομπή στην ΕΡΤ 1 για την 25η Μαρτίου. Ήταν μαζί μου, μας έκανε την τιμή να είναι ο Κώστας ο Δεσποτόπουλος και ο φίλος μου ο Κώστας Σουράρης. Ήμασταν οι τρεις, δεν υπήρχε άλλος. Ο σκηνοθέτης ήθελε εγώ να διευθύνω, να είμαι μια ισορροπία. Είναι από τις καλύτερες, πιστεύω, γιατί το έχω ακούσει από πολλές πηγές, εκπομπή για την 25η Μαρτίου. Αυτές όμως οι εκπομπές έχουν κοπεί. Έχουν κοπεί οριστικά, κόβονται με το μαχαίρι, κόβονται τα πρόσωπα με το μαχαίρι, περιθωροποιούνται, οδηγούνται στο περιθώριο. Αυτό είναι όμως για ένα γενικότερο πρόβλημα. Στη συνέχεια, αυτή η περιθωροποίηση προσλαμβάνει μερικές φορές κωμικοτραγικές διαστάσεις. Να σας δώσω μία. Για την 29η Μαΐου, ημέρα αλώσεως της πόλης, ο
σήμερα σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος με τον Αρχονταρίκη στην ΕΤ είχε ορίσει δύο συνομιλητές του. Είναι χρόνια αυτή η ιστορία. Ο ένας ήταν ο Σαράντος ο Καργάκος και ο άλλος ήμουν εγώ. Βεβαίως μας ήρθε εσπευσμένο ένα τηλεφώνημα ότι αναβάλλεται η εκπομπή διότι μας έκοψε η τότε διοίκηση της ΕΤ. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα ήθελα να πω ότι ήρθε και η σειρά του Σεβασμιωτάτος. Σεβασμιωτάτος επειδή έχει μια καλή φιλοδοξία, μια φιλοδοξία, ευγενή φιλοδοξία να μια των ημερών να γίνει αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάση σε Ελλάδος. Στην Μητρόπολη του αναπτύσσει ένα έργο ποικίλης έτσι ιδεολογικής κατεύθυνσης. Το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι επειδή έχει αντιληφθεί το πνεύμα που επικρατεί, εγώ ήμουν πριν από ένα χρόνο μου φαίνεται ή δύο χρόνια στο θαυμάσιο αυτό κτίριο που έχει το συνεδριακό κέντρο και ταυτόχρονα Μητρόπολη που έχει οικοδομήσει, είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό έργο το οποίο έχει ξεκινήσει βέβαια από τον μακαριστό Χριστόδουλο όταν ήταν Δημητριάδος και ήμασταν σε ένα συνέδριο, έλαβα μέρος σε ένα συνέδριο για τους φολκλωρικούς χορούς, ένα διεθνές συνέδριο της Άγιο Βίτο συνέδριο. Και ανέβηκα έναν όροφο από το αμφιθέατρο που γινόταν, συνεχιζόταν οι εργασίες του συνεδρίου και διαπιστώνω ότι στον επάνω όροφο υπήρχε σεμινάριο που είχε οργανώσει ο Σεβασμιότατος με κάποιους δικούς του ανθρώπους και εν πάση περιπτώσει το θέμα ήταν η γυναίκα στο Ισλάμ. Είχαν έρθει μουσουλμάνες από τις χώρες κυρίως της Ευρώπης, ευρωπαϊκές χώρες όπου είναι μουσουλμάνες εκεί αραβικής καταγωγής για να μιλήσουν και για να πούν ότι στο Ισλάμ η γυναίκα έχει πρωτεύουσα θέση κτλ. Κτλ. Λοιπόν, επειδή γινόταν σημειώθηκε μια αντιπαλότητα με κάποιους εκεί συνέδρους, σήκωσα εγώ το χέρι μου ο δυστυχής για να πάρω το λόγο και ο προεδρεύων μόνο που δεν έφαγα ξύλο. Πρώτη φορά στη ζωή μου το έχω δει αυτό. Τέτοιου είδους αγένεια δεν έχει ξαναγίνει και βέβαια αυτός με αναγνώρισε γιατί έγινε μια συζήτηση μετά, δηλαδή μόνο που δεν με έδινε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν πρόσωπα αυτής της κατηγορίας τους οποίους έχει αναγκαλιστεί ο Σεβασμιότατος και μάλιστα την επόμενη χρονιά μου φαίνεται βρισκόμουν πάλι στο Βόλο. Ευτυχώς ο Σεβασμιότατος είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, σε άλλο κτίριο μια αίθουσα για την ανάπτυξη θεμάτων εθνικού περιεχομένου όπως λέγεται, ανδικά ζητήματα δηλαδή. Ήμασταν με τον Παπαθεμελή, ουσιαστικά ο Στέλιος Παπαθεμελής το είχε οργανώσει και μη καλέσει και εμένα. Βεβαίως δεν παρέστη ο Μητροπολίτης και δεν παρέστη, είναι σαφώς γιατί δεν παρέστη, διότι ήμασταν εμείς. Διότι εμείς είμαστε υποτίθεται στο περιθώριο. Μας έχει αποβάλει και η πολιτική και η κοινωνική ζωή. Λοιπόν, κοινωνική ζωή εννοούμε με το μυαλά το οποίο κουβαλάει ο καθένας από αυτούς. Ωστόσο ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος την έπαθε. Παρά τα αυτά, η εκλεκτή εκπομπή στην οποία έλαβαινε μέρος και οργάνωνε το Αρχονταρίκη εκόπη από τη σημερινή διοίκηση, από τον κύριο Ταγματάρχη για παράδειγμα,
το επώνυμο είναι Ταγματάρχης, ο Λάκης Ταγματάρχης, στην Ταγματάρχης, στην στην ΕΤ. Δηλαδή, εδώ πέρα και να δώσεις γη και είδωρ, σε ισοπεδώνουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται μία αντίσταση. Και έρχομαι τώρα πάνω σε αυτό το θέμα να αναφερθώ σε εν συντομία σε ό,τι αφορά την Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα προαναγγέλλω ενδεχομένως για επόμενες εκπομπές ότι οι γνώσεις είναι πλημελείς. Δεν αναφέρουν, για παράδειγμα, μία βασική πηγή της προεπαναστατικής, για την προεπαναστατική περίοδο στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, του χειρογράφου του Σουλεϊμάν Πενάχ, εφέντη του Μωραΐτη, το οποίο έχω μεταφράσει από τα Οθωμανικά. Με πήρε αρκετά χρόνια για να το μεταφράσω. Είναι ογκώδης μία έκθεση. Αφενός περιγράφονται τα γεγονότα των ορλοφικών και αφετέρου η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση και η διοικητική κατάσταση που επικρατούσε στην Πελοπόννησο και στην ευρύτερη περιοχή, στην ελλαδική περιοχή, μετά τα αυτά. Λοιπόν, αυτό το μας είναι μια ευρείας έκτασης εισαγωγή και με άλλο υλικό μέσα, γλωσσάρι και τα λοιπά, για τους θεσμούς, το έχω κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια. Και για να καταλάβετε, ήταν πάλι 25η Μαρτίου. Ζούσε ο Μακαρίτης πια, ο οποίος έφυγε και σε νέα ηλικία, ο Παπαρίγας, ο σύζυγος της γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Με πήρε και μου λέει, ξέρετε, θέλω να παρουσιάσω το βιβλίο σας για την 25η Μαρτίου, να έρθετε το παρουσιάσετε εσείς στον τηλεοπτικό σταθμό τον οποίο έχουν, στον Περισσό. Έρχεστε, βεβαίως έρχομαι. Ο άνθρωπος το είχε πάρει το βιβλίο, ήταν πραγματικά μεγάλη απώλεια για το κομμουνιστικό κίνημα γενικότερα, για το προοδευτικό κίνημα στην Ελλάδα, ο θάνατός του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, που έγινε από τροχαίο ατύχημα, όπως ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ έμεινα άναυδος. Άναυδος, διότι ήταν η εποχή που είχαν πέσει όλοι τους συνασπισμού να με φάνε. Στην Πάντιο γινόταν χαμός. Και ήρθε το Κομμουνιστικό Κόμμα να δείξει εκεί όπου η επιστήμη λέει την αλήθεια. Και είναι προς τιμήν, σας το λέω τώρα, του εξαίρετου συναδέλφου, του μεγάλου ιστορικού, του Σπύρου του Αζραχά, ότι χρησιμοποιεί αυτό το βιβλίο για πηγή προκειμένου να αναπτύξει την κατάσταση που επικρατούσε στον ελλαδικό χώρο πριν. Το χρησιμοποιεί και σε σεμινάρια που γίνονται στην Ελλάδα. Και μάλιστα σε μια διδακτορική διατριβή την οποία επέβλεπε, η οποία ήταν και μια μαθήτρια δική μου. Και αναφερόταν στα θέματα γεωκτητικά και τα λοιπά της Πελοποννήσου, η οποία τώρα είναι και επίκουρος καθηγήτρια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, η Μάρθα Επίλια, μια εξαίρετη σεμινή επιστήμων και πολλά υποσχόμενη. Λοιπόν, η οποία κινείται στον χώρο του συνασπισμού, βέβαια δεν ανήκει στους άλλους ιδεάτες της. Έτσι, ανήκει, είναι ελεύθερο πνεύμα και όχι μόνο ελεύθερο και κριτικό πνεύμα. Εν πάση περιπτώσει, της είπε, παραπέμπεις στο Οθωμανικό κείμενο. Γιατί δεν παραπέμπεις στο Σαρί, ο οποίος το έχει κάνει και από το οποίο το έχεις πάρει? Μα λέει, στο Σαρί, βεβαίως στο Σαρί, γιατί ο Σαρίς ξέρει γράμματα. Αυτό είναι προς τιμήν του Σπύρου του Αζραχά. Αυτό προς απάντηση όλων των σκυβάλων οι οποίοι κινούνται και μας δυσφημίζουν. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, εάν πάρουμε το ζήτημα
Θέλω να πω ότι συμβαίνει το ίδιο πράγμα και σε άλλους χώρους, όσο και αν σας φαίνεται αστείο ή αν θέλετε αδιανόητο. Συμβαίνει και στον χώρο των Κωνσταντινουπολιτικών σωματείων ή της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία αυτή, ο ΟΜΚΟ όπως λέγεται, αυτή συναισθήθη με τη δική μου προεδρία και με την προεδρία του Ζουνούγλου. Οι δυο μας ήμασταν. Και εγώ έδωσα να καταλάβει ότι δεν με ενδιαφέρει κανένα αξίωμα σε αυτά τα σωματιακά και τα λοιπά, δεν αναμειγνύομαι. Διότι εγώ δεν είμαι γεννημένος τσορμπατζής, όπως λέγαμε στην πόλη. Δηλαδή να γίνω το παγκάρι και η εφοροεπιτροπή και τα λοιπά των κοινοτικών θεμάτων. Διότι εγώ έχω μία, αν θέλετε, καλή, κακή, μπορεί να την μέμφεται κανείς ή μπορεί να την επαινεί, μία πολιτική ιδιότητα. Εγώ σκέφτομαι πολιτικά. Και σκέφτομαι πολιτικά, πολιτικά, πολιτικά. Δεν σκέπτομαι μικροπολιτικά, σαν και αυτό που λέει τον επαρχιωτισμό. Στην Ελλάδα ζούνε σε επαρχιωτισμό. Και θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν ξεκίνησαν την προσέγγιση του Παντίου με το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, μου φαίνεται, και μετεκλείδησαν μερικοί καθηγητές εδώ, εγώ τότε την εποχή εκείνη, και θέλω να τονίσω εμφαντικά, ότι οι αντίθετα προς εμένα φρονούντες στο Πανεπιστήμιο φρόντιζαν, παρόλες τις αντιμαχίες που είχαμε και παρόλες τις τους ομηρικούς, αν θέλετε, αυτού, την φρικαλαία συμπεριφορά τους απέναντί μου, να βγάζουν εφημερίδες τείχου, ξέρω εγώ, να κάνω τι να κάνω. Λοιπόν, να πηγαίνουν σε εφημερίδες, είναι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πώς τα άντεξε, ο Θεός το ξέρει αυτό. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι αυρόχης πως ή δεν βγήκα από τον αγώνα. Δεν έχω βγει από τον αγώνα. Και είχε κλονιστεί και η υγεία μου εξ αυτού του γεγονότος. Είναι γνωστό. Λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι φρόντιζαν ασύγκαλα οι άνθρωποι και στο γραμματοκιβώτιό μου, στη θηρίδα μου, στην Πάντιο, έβαζαν πάντοτε προσκλήσεις από τις εκδηλώσεις τις οποίες οργάνωνα. Το όνομά μου. Βλέπω εδώ τώρα αυτή η ΟΜΚΟ, όπως λέγεται. Όχι, δεν με ειδοποιούν τρίτα πρόσωπα. Φέρει πίνη για την μια ιστοσελίδα τώρα που έχουν. Μου έστειλε το ίδιο mail και ο Κώστας ο Ιβράκης, ο ξέρετος αυτός διπλωμάτης Κωνσταντινοπολίτης, την καταγωγή. Και ο Αναστασιάδης, ο φίλος μου, ο Αναστασίου δηλαδή, από την συμμαθητής μου στη Μεγάλη του Γιάννου Σχολή. Τελειώσαμε μαζί τη Μεγάλη του Γιάννου Σχολή. Είχαν την καλοσύνη. Για να δείτε, σε le geste qui fait, που λένε οι Γάλλοι. Είναι η χειρονομία η οποία μετρά. Λοιπόν, για ποιο λόγο. Έχουν κάνει 50 επιτροπές. Πώς έχουν κάνει. Καλά τις κάνουν τις επιτροπές. Αλλά όταν είναι ένα μεγάλο θέμα, όπως είναι το θέμα της επαφής με τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, δεν είναι απόφαση ενός. Είναι απόφαση πολλών. Όταν πριν αρκετά χρόνια ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών της Καλυθέας, που είναι το αρχαιότερο σωματείο των Κωνσταντινοπολιτών, θέλησε να πάρει τη γνώμη κάποιων γύρω από τα θέματα αυτά, κάλεσε σε κογκλάβιο, θα λέγαμε, σε μια συγκέντρωση, καμιά 20-30 πρόσωπα, 20 πρόσωπα, ως και ο Ηρακλής, ο Μήλας εκλήθη τότε, για να δώσουν ιδέες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι γίνονται τα πράγματα. Δεν είναι απόφαση του ενός και οι άλλοι το μαθαίνουν εκ των υστέρων, και ή οι Αμερικοί εμφανίζονται με το αυτό το φτωχοπροδρομικό πνεύμα. Είπα, και με τον χωροφύλαξ και με τον αστεφύλαξ δεν μπορεί να συμβεί αυτό, να γίνει, να είσαι. Θα είσαι κάπου ενταγμένος. Και βέβαια η περίπτωση του Ζούνογλου είναι χαρακτηριστική, όχι για μένα. Ήταν από τους οπαδούς και τα στελέχη του κόμματος του Στρίπτου Παπαθεμελή. Εξαφανίστηκε από τον Παπαθεμελή. Γιατί εξαφανίστηκε? Όπως εξαφανίστηκε από όλοι. Δηλαδή εμείς είμαστε η ψώρα. Αυτό θέλουν, αυτό εννοούν. Και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Διότι
Όταν λέμε ασκούμε πολιτική, ασκούμε πολιτική. Δεν ασκούμε τσορμπατζιλίκι. Βεβαίως ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης είναι γεγονός. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, κοιτάξτε με στα μάτια καλά. Είναι δυνατόν 1500 εναπομείναντες, και αυτό είναι μεγάλος αριθμός, οι περισσότεροι των οποίων έχουν τον πόδι στον τάφο λόγω ηλικίας, να μπορέσουν να αποτελέσουν τον πυρήνα αναζωογόνησης της Ρωμιοσύνης στην πόλη, αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί θυμηδία, αν δεν προκαλεί κατάθλιψη αυτό καθεαυτό. Και τι γίνεται λοιπόν με την προσέγγιση αυτή προς την τουρκική διασπορά, όπως λέει ο Τούρκος, θεωρεί τους Κωνσταντινοπολίτες εδώ τουρκική διασπορά, διότι μερικοί μιλάνε τουρκικά στο Παλιοφάλιρο, ήθελε να πάει και αυτό στο Παλιοφάλιρο, διότι εκεί υπάρχει και μεζεδοπολείο εξαίρετο, εξαίρετων μεζέδων του Μπενίτο, που πηγαίνουν και παίρνουν μεζέδες, και υπάρχουν και υπάρχει και μαλεμπιτζίδικο, που μπορεί να φάσει και καλούς μαλεμπί και ταούκιοξου και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι εξιδιώχθησαν από την Κωνσταντινούπολη ή αναγκάστησαν να την εγκαταλείψουν είναι τουρκική διασπορά. Με την ίδια λογική είναι ελληνική διασπορά και όσοι από τη Δυτική Θράκη έχουν φτάσει στην Τουρκία και έχουν εγκατασταθεί εκεί και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή είναι, θέλω να πω, δίχως αντίλογο. Τα είπαν και οι άλλοι αισιόπησαν. Τι γίνεται λοιπόν? Η σχέση αυτή, η σχέση εξουσιαστική της Τουρκίας σε υπηκόους. Και είπαν μερικοί, θέλουμε την υπηκότητα να την πάρουμε πίσω. Διότι θέλω να τονίσω πάλι ένα άλλο γεγονός. Όσων Τούρκων υπηκόων, δεν μιλάμε για τους Έλληνες υπηκόους, τους οποίους απέλασαν μαζικά το 1964, όταν η Τουρκία κατήγγειλε την συμφωνία με την Ελλάδα για το θέμα εγκατάστασης και ναυσιπλοείας που είχε υπογραφεί το 30 με τον Βενιζέλο στην Άγκυρα, διότι αν δεν είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία θα μπορούσαν να έμεναν στην Τουρκία με βάση την νομοθεσία κάθε ξένου υπηκόου. Επειδή όμως έγινε αυτή η συμφωνία, και αυτό είναι το πιο κωμικό απ' όλα, κωμικο-τραγικό δηλαδή, την επομένη τους απέλασαν. Ή δεν τους ανανέωσαν την άδεια παραμονή τους. Και τελείωσε η ιστορία. Και μαζί με τις 10.000 φύγανε άλλες 30.000, που ήταν Τούρκοι υπήκοοι, Ρουμνοί και αυτοί, αλλά δεν είχαν υπηκότητα ελληνική. Την ελληνική υπηκότητα είχαν κάποιοι για μείζωνα προστασία. Διότι, για παράδειγμα, στον φόρο περιουσίας του Βαρλεκβέργηση, διαρκούντος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Έλληνες υπήκοοι πλήρωσαν λιγότερα από ό,τι πλήρωσαν οι Τούρκοι υπήκοοι Ρωμνοί. Και ήρθε μετά το πλήρωμα του χρόνου, ύστερα από 20 χρόνια, να διώξουν τους Έλληνες υπηκόους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη την Τουρκία, είναι εκτός λογικής. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, η τακτική την οποία ετήρησαν ήταν να δείξουν την εξουσιαστική βούλησή τους έναντι. Και πώς γινόταν αυτό? Πήγαινε εδώ πέρα το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια, μέχρι το 1985 μου φαίνεται πότε ήταν, δεν μπορούσε, 80 ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια. Και υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν εδώ πέρα 30 χρόνια, 40 χρόνια και, τους είχε αφαιρεθεί, και δεν είχαν υπηκότητα ουσιαστικά. Για να πας να ανανεώσεις την παραμονή σου στο τμήμα Αλλοδαπών, το τμήμα Αλλοδαπών ζητούσε να πάτε να ανανεώσετε το διαβατήριό σου στο τουρκικό προξενείο, κατά την νομοθεσία. Το τουρκικό προξενείο σου ζητούσε ένα υπέρογκο ποσό, κατέτος, υπέρογκο ποσό, το οποίο για να το αποφύγεις, πήγαινες και υπέγραφες ότι παραιτήσε της τουρκικής ηθαγενείας. Συνεπώς, όλοι όσοι είναι έκπτωτοι τουρκικής ηθαγενείας, υπάρχει μια υπογραφή με την οποία παραιτούνται της ηθαγενείας. Άλλο πάλι συνέβαινε. Εάν τυχόν, για να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια, έπρεπε να φέρει από το τουρκικό προξενείο
μια βεβαίωση που παρητήθησε τη τουρκική ηθαγενεία. Και αυτό δεν, αν δεν έφτανε, δημοσιευόταν τα ονόματα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω κοντολογής ότι όσοι έχουν χάσει την ηθαγένεια την έχασαν γιατί πήγαν και παρετήθηκαν. Δεν εκηρύχθησαν έκπτωτοι της τουρκικής ηθαγενείας. Όσοι δεν εκηρύχθησαν έκπτωτοι της τουρκικής ηθαγενείας και είναι μιας κάποιας ηλικίας, επικρέμεται στο κεφάλι τους ο φόβος μην τους πάρουν στρατιώτες, γιατί δεν έχουν, ένα μεγάλο μέρος αυτών δεν έχει εκτελέσει τη θητεία του στην Τουρκία ως όφιλε, ως Τούρκος πολίτης. Συνεπώς και 70 χρονών μπορεί να τον πάρουν τώρα, όταν πάει για ταξίδι, 70, 72, 75 χρονών, 78 χρονών, 80 χρονών. Να τον πάνε και τι να κάνουν, να τον βάλουν για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες να κάνει θητεία. Αντιλαμβάνεστε εσείς. Αυτό είναι κανόνα στην Τουρκία. Ο ποιητής Ναζάμ Χικμέτ, ο οποίος ήταν αξιωματικός του ναυτικού, ήταν δόκιμος. Μετά από δεκαετίες, θα έλεγα, στις φυλακές, απεφυλακίστηκε και την επομένη τον ετοιμάζαν να τον πάρουν φαντάρο. Και σε μεγάλη ηλικία. Και τότε ο φίλος μου, ο μεγάλος Τούρκος συγγραφέας και οικογενειακός, αδελφικός φίλος, ο Ρεφίκ Έρντογαν, με το γιο του, το κότερο, τον έβαλε στο κότερο και τον πήγε και τον άφησε στα νυχτά των ακτών της Βουλγαρίας και κολύμπησε και έφυγε, διότι κινδύνευε η ζωή του. Διότι η στράτευση χρησιμοποιήθηκε από τους νεοτούρκους εξ αρχής ως μέτρο εξόντωσης κυρίως των μη των χριστιανών. Κυρίως των χριστιανών. Δηλαδή πήγαιναν 5, ζούσαν οι 3. Δεν ήξερε όμως ποιος θα επιζήσει. Ατύχημα του συνέβαινε και τα λοιπά και τα λοιπά, ασθένειες και δεν συμμαζεύεται. Και γι' αυτό ήταν φοβερό να ασκήσει, να κάνει θητεία στην Τουρκία. Μιλάμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα. Αυτό είχε μείνει στη συνείδηση της Ρωμιοσύνης. Και υπήρχαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το λεγόμενο ταβάν ταμπουρού. Ταβάν αράστα ταμπουρού. Το ταβάν ταμπουρού τι ήταν? Ταβάν είναι το ταβάνι, η οροφή. Υπήρχε ένα ενδιάμεσο μεταξύ της οροφής και της στέγης επάνω, και εκεί εκρύπτοντο νέοι για να μην πάνε στο στρατό και για να τους εξοντώσει ο μηχανισμός που είχε στηθεί εναντίον τους. Υπάρχει μια διατριβή τουρκική η οποία έχει κυκλοφορήσει. Πώς δηλαδή η στράτευση χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εξόντωσης των Ρωμιών. Δεν είναι δηλαδή δεν είναι δική μου ιδέα αυτή. Υπάρχει ολόκληρη εργασία. Δημοσιευμένη, βιβλίο κτλ. Λέω λοιπόν ότι τώρα να ζητάμε εμείς να πολιτογραφηθούμε Τούρκοι υπήκοοι είναι λίγο σουρεαλιστικό. Και ποιοι θα πάνε στην πόλη? Θα πάνε κάποιοι. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000. Που δεν είναι δυνατόν. Τι θα πούν τότε? Οι Έλληνες φύγανε για οικονομικούς λόγους, γιατί τότε η Τουρκία είχε οικονομική δυσπραγία, και επιστρέφουν τώρα που η Ελλάδα έχει οικονομική δυσπραγία. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Λοιπόν, θα δώσουμε εμείς επιχείρημα να ισχυρίζονται ότι για οικονομικούς λόγους φύγαμε, και όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι, και τώρα ξαναεπιστρέφουμε πάλι για οικονομικούς λόγους? Αυτό είναι αφροσύνη, αν δεν είναι παραφροσύνη. Γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, και δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τότε που πριν χρόνια σε ένα άρθρο μου διατύπωνα την άποψη ότι η επιστροφή των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη είναι μια πολύ απομακρυσμένη πιθανότητα. Και αυτή ακριβώς τη φράση χρησιμοποίησε και ο έξοχος διπλωμάτης μας, ο πολύ καλός διπλωμάτης μας και καλός επιστήμον και ιστορικός, ο Αλέξος Αλεξανδρής, ο πρέσβης ο Αλέξος Αλεξανδρής, στο συμπλήρωμα της ιστορίας του ελληνικού έθνους όπου έγραψε για τον ελληνισμό της πόλης, χρησιμοποίησε ακριβώς αυτή την έκφρασή μου, την πήρε από άρθρο μου, αναφέροντας βέβαια και την πηγή. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε ολίγον τι νουνεχείς, σόφρονες,
και να μην ενθουσιαζόμαστε. Το ότι θα μπορούμε να βοηθήσουμε την πόλη να τυπωθούν 10, 20, 30 βιβλία σχολικά για να πάνε στο σχολείο, στα σχολεία εκεί στους 100-150 μαθητές που έχουν μείνει. 200 μου φαίνεται είναι όλοι και όλοι, 100 είναι Σύρο-Χαλδαίοι και οι 100 είναι Ρωμιοί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Ρωμιοί, Έλληνες δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω, όλοι είναι Ρωμιοί, αλλά οι μία είναι Σύρο-Χαλδαίοι, είναι Άραβες, αραβόφωνοι, οι δε είναι, μιλούν ελληνικά, είναι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, θέλω να πω και 200 άτομα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, θέλω να είμαστε και λογικοί. Βεβαίως θα συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις φιλίας και αγάπης και τα λοιπά, αλλά να γνωρίζουμε ότι η άλλη πλευρά δεν έχει αλλάξει όπως νομίζουμε, όπως θέλουν να πιστέψουμε ή όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Το δεύτερο είναι ο επαρχιωτισμός. Όταν λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, έβλεπα, είδα στην θηρίδα μου ότι ήταν η πρώτη συγκέντρωση που έγινε για την, με συναδέλφους από την Τουρκία και από την Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου που φαίνεται και το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το διοργάνωναν γνωστοί του Τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης και καλά έκαναν, δεν το κακίζω, και ήρθαν από εκεί γνωστοί, μεταξύ των οποίων και ένας πολύ αγαπητός μου φίλος, και το μεσημέρι τους πήραν τα σουβλάκια, να φάνε σουβλάκια στον σουβλατζή της γειτονιάς. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ στην Τουρκία. Δηλαδή, όταν πας στην Τουρκία και πας στα πανεπιστήμια, να σε πάνε στην Πάντιο πίσω στον σουβλατζή της γειτονιάς, είναι άπρεπο. Το έκαναν διότι ήταν για ιδεολογικούς λόγους, είπαν να φάνε σουβλάκια. Τα καλαμάκια, ξέρω τι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό είναι ο επαρχιωτισμός. Όταν πας σε ένα πανεπιστήμιο και σε ένα εργοστάσιο, αν πας τουρκικό, στο εστιατόριό του, τα γκαρσόνια φορούν, στο πανεπιστημιακό τουλάχιστον, φορούν λιβρέα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σύγκριση. Γι' αυτό είπα, η μένη είναι αυτοκρατορική, η δε είναι ένα κομμάτι, είναι Μυρκασάμπα, είναι μια επαρχία και αν θέλεις πιο πέρα, μια επαρχιακή πόλη. Έτσι θεωρούνται. Το πνεύμα είναι αυτό. Και το πνεύμα αυτό το καλλιεργεί το ελλαδικό κράτος αρχήθεν, από την αρχή. Δεν είναι καινούρια ιστορία. Εκείνο το οποίο θα θέλω να προσθέσω σε αυτά είναι το εξής, ότι βλέπετε πως η μονόπλευρη αντίληψη επικρατεί και πως περιθωροποιούνται άτομα. Εγώ για παράδειγμα τα ίδια πράγματα έλεγα και πριν 40 χρόνια, τα ίδια πράγματα λέω και σήμερα. Και πριν 40 χρόνια εδώ με είχαν ονοματίσει ως ως τουρκόφιλο, ως Τούρκο μάλιστα, μερικοί, ο εθνικός κήρυκας τότε με έγραφε ως Τούρκο φοιτητή, σαρή. Όπως και μια εφημερίδα των Πατρών, η Πελοπόννησος μου φαίνεται. Εάν ψάξετε θα το δείτε. Γιατί είχα ενταχθεί στο κίνημα, το δημοκρατικό κίνημα των φοιτητών τότε και διότι αγωνιζόμασταν κάτω από τη σημαία του 114. Αυτό συνεχίστηκε πολύ. Μπορώ να σας πω, με το 1978 παρακολουθούσαν η περίφημη ιδέα, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνά μου για τις σχέσεις μου με την Τουρκία. Λοιπόν, και ξαφνικά, ως διαμαγείας, ο τουρκόφιλος γίνεται τουρκοφάγος. Διαμαγείας. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς διαδικασίας, πονηρής διαδικασίας, η οποία δεν είναι καινούρια. Το έχω πει πολλές φορές. Προχθές διάβαζα ένα βιβλίο από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Δήμου της Εθνικής Τράπεζας που αφορά τους Μικρασιάτες στην Ελλάδα και έχει μια εκπληκτική, αν θέλετε έτσι, ανάλυση, ότι είναι αυτό το οποίο έλεγα εξ αρχής και δεν υπήρχε μια παραπομπή
Και υπάρχουν πολλές, 2-3 παραπομπές σε αυτό το θέμα. Διότι έπεσε σιγή, σιγή χθίως. Όταν λέμε να γράψουμε την ιστορία από την αρχή, θα πρέπει να γράψουμε και αυτό. Όταν ήρθαν οι Έλληνες, οι Ρωμνοί, οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από την Κωνσταντινούπολη, τους διέσπηραν. Δεν εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος όλοι μαζί που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν. Γιατί? Για να μην επηρεάζουν, λέει, την πολιτική εξουσία. Να μην έχουν δηλαδή πολιτική επιρροή, πώς λέγεται. Δηλαδή έμειναν εκτός πολιτικής. Και όσοι από αυτούς έχουν σταδιοδρομήσει στην πολιτική, είναι εκείνοι οι οποίοι συμμάχησαν, κατέβασαν το κεφάλι, είναι το ίδιο ραγιάδες όπως θα ήταν και στην Τουρκία, σε μία εξουσία. Ενώ εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ραγιάδες σε ό,τι αφορά την υπερέχουσα εξουσία. Θέλουμε να είμαστε ίσοι προς ίσον. Και αυτό το ίσο προς ίσον η Ελλάδα δεν το εφαρμόζει με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι εκείνη που είναι, εμείς είμαστε υποδέστεροι από κάτω. Οι προσφυλογενείς και οι πρόσφυγες πολιτικά είναι από κάτω, οι άλλοι είναι από πάνω. Λοιπόν, όλα τα άλλα περιτεύουν. Θα κλείσω με την εξής, γιατί περνάνε οι μέρες. Βέβαια, δύο παρατηρήσεις θα πω πριν κλείσω. Ο Τούρκος υπέξ Αχμέντ Νταούτογλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα τουρκής εφημερίδος, κινήθηκαν στα πλαίσια μαζί με τον κύριο Δρούτσα και στα πλαίσια που χάραξε τις πορείες που χάραξε ο Κεμάλ. Εντυπωσιάστηκε από τη βιβλιοθήκη ιδιοκτησίας μιας ηλικιωμένης Ελληνίδας, η οποία περιείχε βιβλία χρονολογούμενα από το 1930 και εξέφρασε το ενδιαφέρον του στον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα Χασάν Γκιουίσ για την αγορά του ακινήτου που στεγάζει τη βιβλιοθήκη αυτή. Παράλληλα πρότεινε τον Έλληνα ΙΠΕΞ, στον Έλληνα ΙΠΕΞ την κατασκευή αναλόγου κτηρίου σε περιοχή της Άγκυρας, σε ακίνητο που θα διατεθεί από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία και θα μεριμνήσει για την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Πρώτα απ' όλα, δύο παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Δεν χρειάζεται να δοθεί άδεια για να λειτουργήσει μια βιβλιοθήκη. Υπάρχει η ιστορική βιβλιοθήκη και τα αρχεία του Εν Κωνσταντινούπολη, του ιστορικού αυτού, του συλλόγου, του Εν Κωνσταντινούπολη Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, που ήταν το, όπως λέει η συγχωρεμένη, η Τατιάνα Σταύρου, το Υπουργείο Παιδείας του Ελληνισμού της Ανατολής, της Καθημάς Ανατολής, έχει αρπαγεί από την από τους Κεμαλικούς και έχει πάει στην Άγκυρα. Θα μπορούσε αυτή η βιβλιοθήκη να αναζωογονηθεί. Ποιος όμως θα το πει αυτό? Δεύτερον, να δοθεί οικόπεδο στην Άγκυρα για να χτιστεί βιβλιοθήκη. Εδώ έχει δωρήσει το τουρκικό κράτος εδώ και δεκαετίες των δεκαετιών στην ελληνική κυβέρνηση, όταν ήταν έτοιμοι να μεταφέρουν την πρωτεύουσά τους στην Άγκυρα, πως οικόπεδα στις διάφορες χώρες για να κτίσουν κτίρια των πρεσβειών. Και οδόρισαν και ένα μεγάλο οικόπεδο στο ελληνικό κράτος, για να γίνει η πρεσβεία ελληνική. Δεν κτίστηκε ποτέ. Δεν κτίστηκε ποτέ και είναι από εδώ και από εκεί. Γιατί? Γιατί δεν κτίστηκε? Και παράλληλα προς αυτό, αυτό το οικόπεδο σιγά σιγά στένευε. Διότι για λόγους πολεοδομικούς ή για λόγους οικοδομήσεων των άλλων, που ήταν μεγάλο το οικόπεδο και θα γινόταν μια θαυμάσια πρεσβεία, δεν έγινε ποτέ. Υπήρχαν σχέδια, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Λοιπόν, τώρα θα χτιστεί βιβλιοθήκη. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι? Ή τα λέμε αυτά επί απρεπτερόντα, τα λέμε αλλά δεν τα πιστεύουμε? Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας αναφέρω έχει σχέση με την με τον πληθυσμό της Τουρκίας. Μου έκανε
μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο αριθμός των παιδιών, των κοριτσιών νύφες παντρεύονται από 15 χρονών, 14 χρονών, πόσος είναι στην Τουρκία? 5,5 εκατομμύρια, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος. Και βεβαίως είναι στίγμα και για την Τουρκία και για τον πολιτισμό της, αλλά δίνει το μέτρο. 5,5 εκατομμύρια είναι μόνο τα παιδιά που είναι μητέρες και σύζυγοι. Σκέψου λοιπόν πως εμείς θα ξαναεπικήσουμε την Κωνσταντινούπολη, κούνα που τους κούναγε. Φίλες και φίλοι, ανανεώνω το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα και ελπίζω να είμαι πιο ευχάριστος και να πω περισσότερα πράγματα τα οποία ήθελα σήμερα να πω, αλλά ο χρόνος, φεφ, είναι περιορισμένος.